Αυτό. Η αδελφή του είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Φυσικό είναι. Είναι 13 αδέλφια. Την παίρνουν όλα τα αδέλφια της τηλέφωνο. Την παίρνουν από την αστυνομία να πάει να δώσει κατάθεση. Η κατάσταση δεν ήταν καλή, οικονομική. Δεν μεγάλωσαν εύκολα. Δεν μεγαλώσαν και εύκολα. Εμείς προσπαθήσαμε, τον εποχήσαμε, αλλά είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας ο Θήμιος για το πρόβλημα το οποίο του δημιουργήθηκε από κάποιο ατύχημα που είχε. Και από εκεί και πέρα δεν δεχόταν εύκολα, ας πούμε, βοήθεια. Ήταν λίγο περήφανος. Ήθελε να τα καταφέρει μόνος του. Ασχέτως αν έγινε κάποια παρεξήγηση κάποια στιγμή μεταξύ των αδελφών. Εμείς αυτά τα προσπερνάμε, δεν τα κρατάμε βέβαια. Αυτό τώρα που πήγαν εκεί και του πετούσαν κροτίδες. Κατακριτέο. Πώς το είδατε εσείς αυτό το πράγμα? Κατακριτέο, πώς να το δω. Δεν είναι καλό αυτό τώρα, ένας άνθρωπος να έχει πρόβλημα, να έχει το ένα, να έχει το άλλο και να πάει να το δημιουργήσει και άλλο πρόβλημα. Και όταν χάθηκα τα ίχνη του στις 4 του μήνα, εσείς το μάθατε, το ψάξατε ή σας το είπε? Το έψαξα εγώ, αλλά δεν το βρήκα τίποτα, δεν μπόρεσα να βρω. Πήγα σε κάποιο σπίτι που έμενε, κάτι είδαμε, αλλά όχι δηλαδή είδαμε συγκυρισμένο το σπίτι το οποίο έμενε εξωτερικά, αλλά μας είπαν ότι έψαξε και η αστυνομία, οπότε και το απορρίψαμε και εκείνο και το σπίτι. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας. Τον έβλεπε ο κόσμος σαν κάτι παράξενο. Κάπου ένιωθε κι αυτός τράκα, ας πούμε. Κάπως ένιωθε άσχημα κι αυτός και άρχισε να αποφεύγει σιγά σιγά την κοινωνία. Και να κλείνεται στον εαυτό του. Να κλείνεται στον εαυτό του, να απομονώνεται και να φτάσει στο σημείο που έφτασε μέχρι και τώρα. Έχει μια πολύ άσχημη ιστορία πίσω του, έτσι. Έχει ένα τροχαίο. Κάποιο πρόβλημα του είχε τύχει. Είχε αγανακτήσει, είχε απελπιστεί και αυτό έγινε που ακριβώς αυτό τραυματίστηκε. Η Τρίπολη τα ξέρει καλά, η αστυνομία της Τρίπολης τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Ακούστηκε και ερωτικό. Φοβάστε για κάτι άσχημο τώρα, δηλαδή με να έχει επιβαρυνθεί ψυχολογικά και να... Φυσικό είναι τη στιγμή που ένας άνθρωπος φτάνει να αυτοπυροβοληθεί, φυσικό είναι να φτάσει ξανά σε δεύτερο σημείο να ξανακάνει αυτό το ίδιο σημείο, το ίδιο πράγμα. Εφόσον το έκανε μία, μπορεί και να το ξανακάνει και δεύτερη. Και αυτός είναι και ο τρόμος σας, της οικογένειας. Ναι, εγώ στεναχωριέμαι πιο πολύ, γιατί όχι... θα φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, δίχως να έχει βρει συμπόνια από κάπου που έπρεπε να βρει. Από την πολιτεία, ας πούμε. Είπαμε να φύγει από την Τρίπολη, να ξεχάσει κάποιες καταστάσεις, να περάσει το πρόβλημα το οποίο είχε και τον έφεραμε εδώ. Εσείς τον φέρατε στον πύργο? Εμείς τον έφεραμε να ξεφύγει λίγο από εκεί. Κάποια στιγμή ήθελε να μείνει μόνος. Δεν ήθελε να είναι μαζί μας. Ένιωθε να πούμε ότι είναι βάρος εμάς μέσα στην οικογένειά μας. Τον φιλοξενούσατε στην αρχή δηλαδή? Ναι. Δεν ένιωθε καλά δηλαδή ότι είναι μέσα σε ένα σπίτι με το πρόβλημα αυτό, γιατί τα παιδιά τον κοιτάγανε λίγο παράξενα. Ό,τι και να πούμε τώρα. Τότε που ήταν μικρά. Τέλος πάντων. Ήθελε. Υποστήριξη είχε από την πολιτεία, κάποιος να μείνει δίπλα του, ζήτησε βοήθεια ποτέ? Στάθηκε κανείς κοντά του, πέρα από ένα προνοιακό επίδομα που έπαιρνε? Τον βοηθήσαμε και πάλι να μείνει μόνος του σε κάπου, αλλά και πάλι δεν έκανε κάποια λάθη στη ζωή του κι αυτός. Όπως όλοι δηλαδή κάνουν. Ποιος άνθρωπος δεν κάνει λάθη στη ζωή του? Είχαν διαφερθεί κάποια άτομα, κάποιοι άνθρωποι. Τον βοηθήσανε κάπως. Τι δεν πήγε κάπως? Αλλά κάτι λάθος έκανε ο Θήμιος. Κάποια λάθος κίνηση έκανε ο Θήμιος. Και εκείνη τη στιγμή, αδελφέ, χάσανε και την εμπιστοσύνη του και οι άνθρωποι. Να βρεθεί ο Θήμιος, έτσι, και να τον βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά και τη δική μας όσο μπορούμε.